Ξέρετε ότι έχω ζητήσει συνένεση εδώ και 2,5 χρόνια και μια μεγάλη κυβέρνηση, ακριβώς γιατί ήξερα ότι θα έρθει κάποια στιγμή που θα χρειαστούμε τη συνένεση. Δεν με άκουσε ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Μητσοτάκης. Και τώρα βέβαια σηκώνει σταυρό ο κύριος Πρωθυπουργός ένα τέτοιο θέμα που δεν φταίει εξ ολοκλήρου ο ίδιος, είναι κληρονομημένο από παλαιότερες κυβερνήσεις. Θέμα αυτό. Όχι, δεν ζήτησε τίποτα. Με ρώτησε τις απόψεις της Ένωσης Κεντρών και του είπα είναι λάθος να ξεκινήσεις μια διαπραγμάτευση λέγοντας ότι δίνεις σύνθετη ονομασία. Να ξεκινήσεις από μηδενική βάση. Αυτό του είπα. Να προσπαθήσεις να δώσεις οικονομικά ανταλλάγματα, να μπουν στο ΝΑΤΟ, να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να στηρίξουμε αυτό το κρατήδιο, να μην δείξουμε ότι το εμποδίζουμε σε τίποτε και αυτοί να γεννάται πια η υποχρέωσή τους, να μην θέλουν να θίξουν την γείτονα και φίλη Ελλάδα και να αλλάξουν όνομα. Δηλαδή πρώτα να υπάρξουν οι αντιπαροχές και από την Ελλάδα και από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το κράτος, να αισθανθεί το κράτος ασφάλεια και να παραιτηθεί από την τακτική των τελευταίων 30 ετών που παντή τρόπο μίλαγε για Μεγαλέξανδρους, για όλα αυτά που μίλαγε, τα αλυτρωτικά, τα οποία προσβάλλουν την Ελλάδα που είναι ένα κράτος 4.000 ετών, ένα κρατήδιο 25 ετών. Εγώ λοιπόν του ζήτησα να αλλάξουμε τακτική, από μηδενική βάση να γίνει η διαπραγμάτευση και εκεί θα είναι όλος ο λαός μαζί του, αν είναι από μηδενική βάση. Αν ξεκινάει από τη βάση ότι δίνουμε το Νόβα Μακεδόνια ή κάποιο όνομα ή Σκόπια Μακεδόνια, γιατί μου είπε ότι ο Καραμαλής το 8 έδινε το Μακεδόνια Σκόπια. Δημοκρατία Μακεδόνια. Ναι, ναι, Σκόπια. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν από τη βάση τη μηδενική, θα έχει όλη την Ελλάδα κοντά του. Και πρώτο εμένα, σαν Λεβέντη. Αν ξεκινάει όμως από τη βάση, κουραστήκαμε, δεν αντέχουμε άλλο, πρέπει να λυθεί το θέμα κλπ. Να δώσει το Νόβα Μακεδόνια, θα είμαι σφόδρα αντίθετος, γιατί η Μακεδονία δεν είναι ούτε του Τσίπρα, ούτε του Μητσοτάκη, ούτε του Λεβέντη. Η Μακεδονία είναι η Ελλάδα η ίδια και δεν χωρούν εκπτώσεις. Ξεκινάει από το μηδέν όμως. Από το μηδέν ξεκινάει. Τι βλέπω ότι του έβαλα μια καλή ιδέα. Του είπα για φαντάσου να βάλεις καμία υπογραφή και να κουβαλάς στίγμα ανάλογο με του Καραμαλή και του Αβέρο στις συμφωνίες ρήξης του Λονδίνου που προδώσανε. Κύριε Λεβέντη, βλέπετε αναδιάταξη στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό και επηρεάζεται η Ένωση Κεντρών από αυτές τις ανακατατάξεις. Ήδη είδαμε. Δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε για να. Οι μετακινήσεις βουλευτών είναι ένα αισχρό φαινόμενο που υπήρχαν πάντα τέτοια φαινόμενα. Όπως επί Γεωργίου Παπανδρέου είχαν φύγει 55. Ναι, αλλά με αφορμή το ονοματολογικό ανησυχία. Δεν με νοιάζει. Όποιος προδίδει την εντολή του λαού υφίσταται τις συνέπειες. Να το ξέρετε, αυτό δεν φοβάμαι εγώ κανέναν. Όποιος δεν δείχνει σεβασμό προς του ελληνικού λαού την εντολή, τη νύχτα των εκλογών που έρχονται θα κλαίει. Αυτό που σας είπε ο Πρωθυπουργός για τον Καραμαλή το 8. Ναι, ότι ξεκίνησε Σκόπια, Μακεδόνια Σκόπια ότι είχε προτείνει στο Βουκουρέστι. Ακούσαμε τις δηλώσεις του κυρίου Λεβέντη. Μακεδονία είναι η Ελλάδα και εκπτώσεις δεν χωρούν και ζήτησε αλλαγή τακτικής από τον Πρωθυπουργό.